2019, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για ευρωεκλογές. Θα πάμε να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης επιλογές τον κύριο Στέργιο Τσίντσιο. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το συνδυασμό Ελλήνων Συνέλευσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσίντσιο. Καλώς σας βρήκα, κύριε Κώτα. Λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, εσείς κι άλλα οι συνυποψήφοι σας διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών σε όλη τη χώρα για να εκπροσωπήσετε τους πολίτες στο Ευρωκοινοβούλιο. Πώς προέκυψε η ιδέα αυτή και δεν ασχοληθήκατε με την τοπική αυτοδιοίκηση και βάλατε πλώρη για την Ευρωβουλή? Κύριε Κόντα, εμείς γνωριζόμαστε και από πιο παλιά. 4 χρόνια εγώ είμαι σε ένα συνεχή αγώνα ενημέρωσης των πολιτών, όχι μόνο στις ΣΕΡΕΣ, σε όλη την Ελλάδα, όσον αφορά με την πραγματικότητα, τι συμβαίνει με τον εθνικό κληρονομικό μας πλούτο, πώς μας αποκρύπτεται συστηματικά από την Βουλή των Ελλήνων και την ώρα που αποφασίστηκε ότι η Ελλήνων Συνέλευσης ανεβαίνει σε εκλογική αναμέτρηση σε ευρωεκλογές, δεν είχα παρά να αποδεχθώ με μεγάλη μου τιμή και ευθύνη την επιλογή από τον ίδιο τον Αρτέμι Σόρα και το Συμβούλιο των 9 να είμαι ο ΣΕΡΕΟΣ υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από τον κόσμο αυτό το διάστημα, γιατί είστε και σε περιοδεία, συναντήσεις, επισκέψεις και εδώ στην Περιφερειακή Ένωση 4, αλλά και σε όλη τη χώρα, ποια είναι, κύριε Τσίντσιο? Προκαλεί μεγάλη αίσθηση το ότι εμείς 4 χρόνια τώρα έχουμε ενημερώσει τους πάντες, η Εισαγγελία ΣΕΡΟΝ γνωρίζει, ο Δικηγορικός Σύλλογος και όλοι οι θεσμοί γνωρίζουν για αυτά τα οποία τα μεγάλα συστημικά μέσα κατηγορούν και λιδωρούν τόσο καιρό τον Αρτέμι Σόρα και την Ελλήνων Συνέλευση. Εμείς καταθέτουμε εγγράφος και αποδεικνύουμε, και επειδή είμαστε στον δρόμο 4 χρόνια τώρα αδιάκοπα και κανείς δεν μας έχει πειράξει, αντιθέτως τα καταστήματα, οι τοπικοί οργανισμοί της Ελλήνων Συνέλευσης μέρα με τη μέρα έχουν διωγγωθεί και έχουν φτάσει τον αριθμό των 406 τοπικών οργανισμών σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο και το εξωτερικό. Οπότε έχουμε γίνει μια μεγάλη πολιτική δύναμη. Και το γεγονός ότι τους τελευταίους 11 μήνες ο Αρτέμις Σόρας είναι ουσιαστικά σε πολιτική ομοιρία, όντας προφυλακιστέως στον Κορυδαλό, τώρα που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής και ο ίδιος, με σφραγίδα του Αρίου Πάγου με την απόφαση 65 του 19, αυτό προκαλεί μεγάλη αίσθηση στον κόσμο και ήδη είναι μαζί μας, γιατί έχει αντιληφθεί ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια τεράστια προπαγάνδα. Μου δίνετε το βήμα να ρωτήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πώς γίνεται ο κύριος Σόρας να είναι στη φυλακή και να βρίσκεται το ονοματεπώνυμό του στο ψηφοδέλτιο της Ελλήνων Συνέλευσης για την Ευρωβουλή? Είναι πολύ απλή η απάντηση. Γιατί έχει λευκό ποινικό μητρό. Δεν έχει καμία καταδίκη. Βέβαια, κάποιοι έμπειροι δημοσιογράφοι πέσανε σε τεράστια σφάλματα προχθές, όπως ο κύριος Χατζηνικολάου, και προέτρεψε. Πρώτη φορά έχει συμβεί αυτό στα χρόνια της ελληνικής δημοσιογραφίας, της τηλεόρασης και της εκλογικής αναμέτρησης. Δημοσιογράφος εμέσως, πλην σαφώς, να προτρέψει τους Έλληνες να μην ψηφίσουν τον Αρτέμι Σόρα, γιατί λέει προκύπτει πολύπλοκο νομικό ζήτημα με τους Έλληνες δικαστές. Δεν έχει κανένα πολύπλοκο νομικό ζήτημα. Ο Αρτέμι Σόρας δεν είναι καταδικασμένος, δεν έχει καμία απόφαση αμετάκλητη εναντίον του και έχει λευκό ποινικό μητρό. Οπότε έχει κάθε δικαίωμα να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Πείτε μου, είναι η πρώτη φορά που ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης κατεβαίνει για υποψήφιος και είστε υποψήφιοι στην Ευρωβουλή, και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες ευρωεκλογές, ήσασταν υποψήφιοι? Όχι, όχι. Η Ελλήνων Συνέλευσης συναισθήθη με την απόφαση του Αρείου Πάγου, τον αριθμό πρωτοκόλλου 6199, το Σεπτέμβριο του 2015, και είναι η πρώτη φορά που μετέχει σε εκλογική αναμέτρηση. Προτεραιότητές σας που θέτετε για την Ευρωβουλή, ποιες είναι? Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μία ιδέα. Είχε ξεκινήσει σαν μία συνομοσπονδία κρατών, αλλά προέβλεπε ένα ενιαίο σύνταγμα. Αυτό είναι το αδύνατο. Και από τη στιγμή που όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον ανώνυμες εταιρείες, όπως είναι και η Ελλάς, η Hellenic Republic S.A. είναι ανώνυμος εταιρεία. Από το 2007 επίσημα, με διεθνές αφημί 4-09-93-11-06. Οπότε είναι μία κοινοπραξία εταιριών. Και από τη στιγμή που είμαστε εταίροι, δεν έχουμε κάνει ποτέ έναν έλεγχο λογιστικό πάνω στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στέλνουμε Έλληνες ευρωβουλευτές εκεί, κατ' ουσία στέλνουμε κομματικούς ευρωβουλευτές εκεί, γιατί τόσα χρόνια δεν κάνανε μια πτέρυγα των Ελλήνων, πάνε και εντάσσονται κάτω από το Ευρωπαϊκό Κόμμα, το οποίο στηρίζει την ίδια ιδεολογία. Οπότε εμείς αυτό που προτάσουμε ως
κύριο μέλημά μας και πρώτο σε αυτό που πάμε να κάνουμε πάνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εγγράφος να ζητήσουμε πρώτον το κοινοπρακτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε τι εταιρικό κεφάλαιο κατέβαλε η Ελλάς, τι εταιρικό κεφάλαιο κατέβαλαν εν συνεχεία και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, οι υπόλοιπες εταιρείες, γιατί η Ευρώπη είναι μια επικερδής εταιρεία. Οπότε, όταν μια εταιρεία, και πρέπει να πάρουν θέση οικονομολόγοι, όταν μια εταιρεία έχει κέρδη, δημιουργεί υπεραξία επενδύσεις, οι επόμενοι εταίροι που θα μπουν μέσα πρέπει να πληρώσουν μεγαλύτερο εταιρικό κεφάλαιο. Αυτά δεν τα γνωρίζει ποτέ κανένας. Πρέπει να δούμε πού πάει ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ, σύμφωνα με δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και δύο νόμους εντός της εγχώριας νομοθεσίας, είναι καθ' ολοκληρία ένα ευρωπαϊκός νόμος. Οπότε το 24% του ΑΕΠ κάθε χρόνο πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συν ένα μικρό ποσοστό, 0,7% του ΑΕΠ, ως έκτακτη εισφορά κάθε χρόνο. Αυτά που δίνουμε, τι ανταποδοτικά πρέπει να έχουμε πίσω? Δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανένας. Δεν κάναμε ποτέ έναν ισολογισμό. Όταν είμαστε εταιρεία, στο τέλος του χρόνου έχουμε προϋπολογισμό και έχουμε και ισολογισμό. Σωστά. Δεν γνωρίζουμε πόσο έκλεισε πέρυσι η Ευρώπη, δεν γνωρίζουμε πόσα ήταν τα κεφάλαια τα οποία δικαιούτο, δεν γνωρίζουμε πού πάνε οι επενδύσεις μας, κατά ποιο ποσοστό έχουμε εγκυοδοτήσει εμείς την έκδοση του ευρώ και πόσα κερδίζουμε από τον δανεισμό του ευρώ από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα στις τράπεζες όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτά τα οποία μας λέτε τώρα, οι εκ νέου υποψήφοι ευρωβουλευτές και αυτοί οι οποίοι διατέλεσαν τα προηγούμενα 4-5 χρόνια ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν τα γνωρίζουν? Είναι αδύνατο να μην τα γνωρίζουν, όμως δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για κάποιον άλλον. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να απαντήσω μόνο με το τι έχει πράξει ο καθένας. Γι' αυτό και εμείς Ελλήνων Συνέλευσης δεν λέμε, αποδεικνύουμε εγγράφως και γι' αυτό το λόγο υπογράφουμε με συμβολιογραφική πράξη, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, δύο πράγματα. Πρώτον, την παράδοση της βουλευτικής μας έδρας, εάν δεν εκτελέσουμε ή εκτελέσουμε πλημελώς αυτά που υπογράφουμε μέσα στο συμβόλαιο, και ένα από αυτά ήταν αυτό που σας ανέφερα πριν. Και δεύτερον, παρετούμαστε από την Διεθνή Ασυλία των Ευρωβουλευτών, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί ούτε σε εθνικό επίπεδο, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι. Εμείς, για τους υπόλοιπους, εγώ βλέπω ότι δεν έπραξαν. Δεν έχουμε ενημερωθεί ποτέ για το τι συμβαίνει στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκπομπή. Όμως, αυτά που δεν πράξανε είναι οι πράξεις τους. Οπότε, πράττω δεν πράττω, η απόδειξη είναι μία. Εμείς ανεβαίνουμε για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο και επίσης ό,τι δεν έπραξε, δεν εκτέλεσε η Βουλή των Ελλήνων μαζί με τη Γενική Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έχουν τρεις δικαστικές αποφάσεις αμετάκλητες υπέρ του Αρτεμίου Σόρα, τόσο για τη μετοχή της Ανατολής, όπου υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αυτά που λέμε είναι πολύ σοβαρά, τα γνωρίζει και ο Δικηγορικός Σύλλογος και η Εισαγγελία Σερών. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έδειξε ότι έχει 678,5 δισεκατομμύρια η μία, όσο και για τα 600 δις που η 67-650 τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση ορίζει ότι αποδείχθηκε ότι αυτά είναι κατατεθειμένα υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας και απόδειξη είναι, παρακαλώ να το δουν όλοι, ο προϋπολογισμός ο φετινός προϋπολογίζει στα έσοδα 600 δισεκατομμύρια. Μια χώρα που χρωστάει 320 κάτι. Οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, θα τεθούν στα διεθνή ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί εδώ δεν εκτελούν. Οπότε έχουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουμε, γι' αυτό και ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες, τον κάθε έναν ξεχωριστά ως οντότητα και όχι ως μάζα, να σκεφτεί λογικά και να πράξει το αυτονόητο για τα δίκαια του ελληνισμού. Εσείς εδώ και καιρό φωνάζετε για αυτά τα δισεκατομμύρια. Η πολιτική της χώρας μας δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν έτσι ώστε να αξιοποιηθούν για να ξοφλήσουμε όσον αφορά το χρέος. Μόλις πριν σας ανέφερα ότι υπάρχουν τρεις τελεσίδικες αμετάκλητες αποφάσεις για αυτά τα ποσά. Ναι, γιατί δεν αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα? Θα σας απαντήσω. Οι 62 εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας γνωρίζουν γιατί τους έχουν κατατεθεί αυτά τα έγγραφα. Mm-hmm. Σχεδόν όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι γνωρίζουν. Όμως, εάν αυτά αποδειχθούν, πώς θα μπορέσουν να δικαιολογηθούν για αυτό το χάλι της χώρας σήμερα? Όταν το 12 είχαν έτοιμη πτώχευση τον Οκτώβριο του 12 με ένα ομόλογο 38 δισεκατομμυρίων, το οποίο εφόσον ο Αρτέμις Σόρας 28 Σεπτεμβρίου κατέθεσε τα 600 δις, δεν ήρθε ποτέ αυτός επιχειρηματίας να πληρωθεί για το ομόλογο αυτό των 38 δις. Οπότε, το συμπέρασμά μας, γιατί πρέπει να μείνουμε στα γεγονότα. Το πιστεύω, δεν πιστεύω, όταν σου δείχνω τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου, δεν μπορεί να μου πεις δεν πιστεύω. Είναι μια
απόδειξη, η απόδειξη είναι αυταπόδεικτη. Mm-hmm. Όπως και οι δημοτικοί σύμβουλοι γίνονται δημοτικοί σύμβουλοι με απόφαση πρωτοδικείου, δεν μπορεί να μου λένε όταν τους δείχνω τελεσίδικη απόφαση ότι αυτά δεν μπορεί να υπάρχουν. Να δουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Τώρα, γιατί δεν τα παραλαμβάνουν αυτοί, το γνωρίζουν αυτοί οι ίδιοι. Θα πρέπει να τους ρωτήσουμε, όπως εμείς κάναμε επερώτηση και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Σερών, τον προϊστάμενο, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ήρθε να πάρει εδώ το κλειδί της πόλης και ήταν ήδη μηνυόμενος για εισχάτη προδοσία από τον Αρτέμις Ώρα, διότι υπέγραψε τον γενοκτόνο νόμο το 4389, όπου παρέδωσαν όλα τα έσοδα του κράτους, εδώ πρέπει να πάρουν θέση νομικοί όλοι, παρέδωσαν όλα τα έσοδα του κράτους, λέει ο νόμος 4389, ότι με την παρούσα συνίσταται ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων χωρίς νομική προσωπικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχει αφημί. Σε αυτήν εδώ παρέδωσαν όλα τα έσοδα του κράτους, γράφει μέσα, δεν ελέγχεται από κανένα κρατικό μηχανισμό, δεν ελέγχεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δεν ελέγχεται από τη Βουλή των Ελλήνων, δεν ελέγχεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από το Συμβούλιο της Ιπποκρατίας, από κανέναν. Τις παραδώσαν και 11 υπουργεία, ανάμεσα σε αυτά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Λέει ότι μπορεί να βεβαιώνει δικαστικές αποφάσεις. Αυτά όλα συμβαίνουν εν Ελλάδη το 2016 το Μάιο. Τώρα όσον αφορά να επιστρέψουμε στην Ευρωβουλή, τι θα κάνετε εσείς έτσι ώστε η Ευρώπη που ήταν των λαών έγινε η Ευρώπη των αριθμών για να επιστρέψει έτσι στην Ευρώπη των λαών, κύριε Τσίντσιο. Απαντώ αμέσως. Πριν είπα ότι θα θέσουμε θέμα για αυτά τα κεφάλαια στα Διεθνή Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά τα ταμεία, τα παγκόσμια, όπου εμείς έχουμε καταθέσει, επαναλαμβάνω, μπορεί να γίνουμε κουραστικός, αλλά πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος δημόσια και να λέει ότι έχει καταθέσει σε 62 εισαγγελίες πρωτοδικών ότι ζητά νομική γνωμοδότηση για το αν το έγγραφο όπου υπογράφει ο Παπούλιας γράφει πάνω ότι έχει 115,3 είναι γνήσιο και να μην την παίρνει. Τα ίδια κεφάλαια έχουν και οι Γάλλοι, έχουν και οι Γερμανοί, έχουν και οι Άγγλοι, έχουν και οι Ισπανοί, όλοι οι άνθρωποι που διαβιώνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα μπορέσουν να αντιληφθούν όλες οι ελεύθερες φωνές, που αυτή τη στιγμή είναι σε μειονότητα, να αντιληφθούν τι μπορούν να κάνουν και αυτοί οι ίδιοι, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αντικρούσει αυτόν τον δανεισμό, τον απαράδεκτο, απάνθρωπο δανεισμό, τον οποίο παραδώσανε το δικαίωμα οι βουλές. Δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων παρέδωσε το δικαίωμα να εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος το χρήμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος φέρνει τον προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα μας λένε ότι ασκεί την νομισματική πολιτική και αυτή τη στιγμή όλοι οι άνθρωποι εργάζονται, τους υφαρπάζουν τον πλούτο και τους δανείζουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην έχει εξωτερικό κατακεφαλήν δημόσιο χρέος. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Κώτα? Ο καπιταλισμός απέτυχε, ο σοσιαλισμός απέτυχε, ο φιλελευθερισμός απέτυχε, ο κομμουνισμός απέτυχε. Όλα αυτά έχουν αποτύχει γιατί είναι κεφαλαιοκρατικά, άσχετα τι λέει ο κομμουνισμός. Εμείς πάμε με βάση τον άνθρωπο, πάμε για να παλέψουμε για τα δίκαια του ελληνισμού και θέλω να θέσω ένα ερώτημα να μου το απαντήσουν όλοι. Ένα πολύ απλό παράδειγμα για να δείτε ότι δεν έχουν εκτελέσει κανένας από τους ευρωβουλευτές έως τώρα σε κανένα θεσμικό πλαίσιο. Γιατί το να μιλάω εγώ μια ώρα για το Βέμπερ και το Γιούγκερ δεν ενδιαφέρει κανέναν. Σημασία έχει τι πράττω. Και ρωτώ, για ποιον λόγο δεν μας έχουν επιστρέψει οι Άγγλοι τα γλυπτά του Παρθενώνα μέχρι τώρα? Ακούμε ότι διαπραγματεύονται, σωστά? Σωστά. Ο Έλγιν τα έκλεψε? Τα έκλεψε. Για ποιο λόγο δεν κάνουν μια μήνυση και αγωγή στο αγγλικό κράτος? Στον Έλγιν δηλαδή και στους, θα πω κατ' ουσία στους κλεπταποδόχους, εφόσον είναι εγκλεμμένα, τους κάνουν μια μήνυση και αγωγή στα διεθνή ευρωπαϊκά δικαστήρια να επιστραφούν πίσω μαζί με τα πνευματικά δικαιώματα και διαφυγόντα τυχόν κέρδη. Mm-hmm. Είναι τόσο απλές οι διαδικασίες. Ξέρετε τι δεν έχει γίνει, κύριε Κώτα? Αν είχε γίνει, θα μας το είχαν δείξει. Δεν έχει γίνει έγγραφο. Εδώ ξέρετε τι μάθαμε προχθές? Ότι ψηφίζουν για το νομοθετικό έργο της Βουλής μέσω τηλεφώνου και συνδιάσκεψης Skype με multiple choice. Δηλαδή, ναι ή όχι. Συμφωνείτε σε αυτό το άρθρο? Ναι ή όχι. Δηλαδή, εγώ καλούμαι τώρα αύριο να πάω στην Ευρωβουλή και δεν μπορώ να κατεβάσω εγώ ένα σχέδιο νόμου. Πρέπει δηλαδή να απαντήσω ναι ή όχι? Και ποιοι είναι όλοι αυτοί που κατεβάζουν αυτά τα σχέδια νόμου και δεν συζητώνται? Άραστε. Οπότε πρέπει να δούμε κατά βάση τι συμβαίνει και με βάση τον άνθρωπο. Εμείς, κύριε Κώτα, γεννηθήκαμε εδώ για να ζήσουμε ελεύθεροι.
Και το μόνο που δεν βιώνουμε είναι μια ελεύθερη ζωή. Είμαστε δούλοι και με τον νόμο του ΤΑΙΠΕΔ είμαστε για 99 χρόνια δούλοι χωρίς αντάλλαγματα. Κλείνοντας, γιατί να βάλουν σταυρό στο όνομα του Στέργιου Τσίντσιου οι δημότες, οι πολίτες των Σερών αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί μας βλέπουν και εκεί. Δεν ξέρω αν θέλουν να βάλουν σταυρό σε μένα τον ίδιο προσωπικά. Ή στο συνδυασμό, στο φορέα. Εμείς στην Ελλήνων Συνέλευσης είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν. Ο οποιοσδήποτε εκλεγεί θα επιτελέσει το συγκεκριμένο έργο, γιατί σας είπα, τοπογράφουμε με συμβολιογραφική πράξη. Τώρα, όσοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπό μου έναν αγωνιστή γνήσιο, 4 χρόνια τώρα με ανιδιοτέλεια με γνωρίζουν σχεδόν όλοι οι Σέρες. Χωρίς να έχω δανειστεί από κανέναν, και όταν μιλάω για μένα, μιλάω για όλους μας. Χωρίς να έχει υπάρξει σκάνδαλο προσωπικό, είμαι ένας απλός πολίτης, όπως είναι όλοι, ποια είναι η διαφορά. Παρέλαβα μία πληροφορία και αποφάσισα ότι θα πρέπει να πράξω για τα δίκαια όλων των ανθρώπων. Και κάποιοι που ρωτάνε αν εμείς θα σώσουμε τον άνθρωπο ή τη χώρα, ναι, ένας-ένας ήμασταν στην αρχή, τώρα έχουμε γίνει χιλιάδες, 406 γραφεία Ελλήνων Συνέλευση, εκατοντάδες χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη. Γι' αυτό είναι μέσα σε πολιτική ομοιρία ώρα 3,5 ώρας, εδώ και 11 μήνες. Κύριε Τσίντσιο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να είστε καλά, κύριε Κόντα. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ στους τηλεθεατές σας.